Εννοείται. Τώρα, ακούτε φαντάζομαι εδώ και τη συνάδελφο για το ρεπορτάζ για την επίσκεψη του Γιουνκέρ. Θέλουμε και ένα πρώτο σχόλιο από εσάς. Παράλληλα βέβαια να το συνδυάσουμε και με την ψηφοφορία εχθές στη Βουλή για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ που πέρασε στο Just με τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, τον ανεξάρτητο βουλευτή που ψήφισε. Καταρχάς θα ήθελα να σημειώσω ότι ήταν αρκετά εύστοχες οι παρατηρήσεις της κυρίας Κάντζου. Εγώ θα έλεγα κατά την προσωπική μου γνώμη ότι και μόνο η σημερινή παρουσία του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα σηματοδοτεί και ψήφο εμπιστοσύνης προς την Ελλάδα. Ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς ότι αυτό συμβαίνει μόλις 24 ώρες πριν από την άτυπη έναρξη του Eurogroup στη Σόφια, όπου και εκεί θα τεθεί επιτάπητος και επισήμως πλέον το ζήτημα της διευθέτησης του ελληνικού χρέους. Νομίζω ότι τα μηνύματα πιστώνουν και ισχυρά πολιτικά στηρίγματα για αυτή την κυβέρνηση, διότι αφενός εγώ αναμένω ότι θα διαβεβαιώσει έστω και δια της διπλωματικής οδού ότι είναι υπέραμαχος της αυτοδύναμης εξόδου της Ελλάδας από το δημοσιονομικό πρόγραμμα που λύγει τον Αύγουστο του 2018. Αφενός, αφετέρου, νομίζω ότι επίσης θα βεβαιώσει ότι είναι και υπέρμαχος μιας πραγματικής λύσης η διευθέτηση του ελληνικού χρέους. Και τρίτον, νομίζω ότι θα μιλήσει και για τις αναπτυξιακές δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας από τον Αύγουστο του 2018 και έπειτα. Και μόνο αυτά τα τρία μηνύματα νομίζω ότι πιστώνουν ένα ισχυρό στήριγμα στις επερχόμενες διαπραγματεύσεις. Κύριε Μεϊκόπουλε, αυτά που λέτε προφανώς και ισχύουν έτσι από την πλευρά του κυρίου Γιουνκέρ και από τη στήριξη και αυτές τις δηλώσεις που έχουμε παρακολουθήσει όλο το τελευταίο διάστημα από τους αξιωματούχους των Βρυξελών σχετικά με την έξοδο και αν θα χρειαστεί πιστοληπτική γραμμή ή όχι. Από την άλλη, εμείς από την πλευρά μας φαίνεται ότι δεν είμαστε πολύ έτοιμοι. Τα προαπαιτούμενα είναι ακόμη σε ένα αριθμό χαμηλό. Δηλαδή, και διαβάζουμε ότι θα υπάρξει μια γκρίνια αύριο στη Σόφια, γιατί εάν εμείς δεν προχωρήσουμε, πώς θα μπούμε στις συζητήσεις που επιθυμούμε να φέρουμε και να δώσουμε λύση για το χρέος. Είναι απολύτως ρεαλιστικό αυτό που αναφέρετε, κυρία Μιχελιδάκη. Όμως θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις πληροφορίες και τις ενέργειες οι οποίες έχουν προβεί όλα τα υπουργεία που είναι αρμόδια για την ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης, είναι ότι ο στόχος της ολοκλήρωσης της τέταρτης αξιολόγησης στις 21 Ιουνίου είναι απολύτως ρεαλιστικός και απολύτως εφικτός. Αυτό νομίζω ότι στέλνει και ένα μήνυμα ότι οι όποιες λεπτομέρειες τεχνικής φύσεως κυρίως αναμένεται να τεθετηθούν τις αμέσως επόμενες εβδομάδες. Πάντως, εχθές, και αν θέλει και ο Κώστας, δεν ξέρω αν θέλει να κάνει μια ερώτηση ο Νίκος, να συμμετέχουμε όλοι. Εχθές για το νομοσχέδιο για την ιδιωτικοποίηση πέρασε, υπερψηφίστηκε με 151 ψήφους. Με την ψήφο του Θεοχάρη, έτσι. Με την ψήφο του ανεξάρτητου βουλευτή, του Χάρη Θεοχάρη. Τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν εμφανίστηκαν, απουσίαζαν. Και αυτό το θέμα της ενέργειας ήταν ένα κρίσιμο κομμάτι και έρχονται και άλλα. Ακριβώς. Καταρχάς, πριν σχολιάσω την χθεσινή ψηφοφορία αλλά και το επί της ουσίας που αφορά το θέμα της ΔΕΗ, θα ήθελα να θυμίσω και να εισάγω στην κουβέντα μας το project Μικρή ΔΕΗ, το οποίο ήταν και, αν θυμάστε καλά, ένα από τις, μία από τις σημαντικές παραμέτρους της συγκυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου το 2012-2014, τη διετία. Και αν θυμάστε καλά, προέβλεπε το συγκεκριμένο project την πώληση του 22% του συνολικού παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ, του 21% του λιγνητικού δυναμικού, του 18% του δυναμικού του φυσικού αερίου και φυσικά τα υδροελεκτρικά εργοστάσια. Τι συμβαίνει με το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε χθες? Η ΔΕΗ διατηρεί το 91% του συνολικού παραγωγικού δυναμικού της. Η ΔΕΗ και ο ΑΔΜΙΕ παραμένουν υπό δημόσιο έλεγχο, παραμένουν τα υδροελεκτρικά εργοστάσια. Άρα μιλάμε για ένα νομοσχέδιο το οποίο εκφράζει μια πολιτική η οποία κινείται στον αντίποδα της λογικής καταμαχισμού που ζήσαμε τη διετία 12-14. Εγώ δεν καταλαβαίνω την επιχειρηματολογία της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία έσπευσε στην ουσία να υπερασπιστεί με σθένος τη λογική που είχε τη διετία 12-14, τη στιγμή που με διαπραγμάτευση της ελληνικής κυβέρνησης
Σας είπα ότι η πλειοψηφία του παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ παραμένει και υπό δημόσιο έλεγχο, αλλά και αυτή τη στιγμή ξέρετε πολύ καλά ότι καταγράφηκε φοβερές επιδόσεις του χρηματιστήριου. Παρ' όλα αυτά όμως, μισό λεπτό κύριε Μεϊκόπουλε, ναι. Η αντιπολίτευση λέει ότι δίνονται τώρα οι καλές λιγνητικές μονάδες. Επίσης δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το πελατολόγιο και σύν της άλλης έχει πάρα πολλά χρέη η ΔΕΗ, τα οποία θα τα κουβαλήσει η ΔΕΗ που η εναπομείνουσα. Κυρία Μιχελιδάκη, ποιες είναι δηλαδή οι καλές και ποιες είναι οι κακές λιγνητικές μονάδες? Οι μονάδες αυτές της Φλόρνας και της Μεγαλόπολης, ναι, θεωρούνται τα πολύ δυνατά χαρτιά από όσο ακούμε. Δεν είμαστε και ειδικοί στο θέμα, αλλά επειδή αυτό το διαχειριζόμαστε μέρες τώρα, μπαίνει σε μια σύγκριση. Τι ήταν στη μικρή ΔΕΗ και τι τώρα. Προφανώς και είναι πολύ μικρότερο, ναι, το ποσοστό στο 9% αντί του 30%, όπως λέει ο κύριος Σταθάκης. Αλλά από την άλλη κιόλας υπάρχουν και άλλα σημεία και για τα οποία διαμαρτύρονται και οι εργαζόμενοι. Και είδαμε και χθες την πορεία και προς την... Καταρχάς, αναφορικά με τους εργαζόμενους, αν μου επιτρέπετε... Φυσικά. Ναι. Αναφορικά με τους εργαζόμενους που μόλις αναφέρατε, έχουν δοθεί δύο επιλογές. Καταρχάς, για τους μεγαλύτερους σε ηλικία θα τρέξει ένα πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου και όλοι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι θα απορροφηθούν σε λοιπές υπηρεσίες διοικητικές της ΔΕΗ. Δεν τίθεται θέμα εργασιακού μέλλοντος και μάλιστα για τα επόμενα 6 χρόνια απαγορεύεται η όποια απόλυση. Αυτά περιλαμβάνονται όλα μέσα, λοιπόν, στο σχέδιο. Κύριε Μεϊκόπουλε, ναι, και το ρεπορτάζ τρέχει. Δεν σας διακόπτουμε, ναι, 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 ναι. Μείνετε μαζί μας. Μια άνω τελεία, μείνετε μαζί μας. Θα συνδεθούμε και πάλι.